Να καλησπερίσουμε τον βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, τον Οδυσσέα Βουδούρη, που συνυπογράφει με τον Θανάση Οικονόμου, επίσης βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό. Καλησπέρα, κύριε Βουδούρη. Καλησπέρα, κύριε Στρεβλάκη. Έχω μπροστά μου την επιστολή. Καταρχήν, γιατί στέλνετε ανοιχτή επιστολή και δεν τα λέτε κατηδίαν στον Πρωθυπουργό? Τα είπαμε και κατηδίαν στον Πρωθυπουργό. Τότε γιατί θεωρήσατε σκόπιμο να στείλετε και ανοιχτή επιστολή? Διότι πιστεύουμε ότι αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν ανοιχτά και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και μέσα στην παράταξη αλλά και μέσα στην κοινωνία. Τώρα, από τα θέματα που θέτετε, το πιο αιχμηρό είναι αυτά που λέτε για υπουργούς. Μιλάτε για υπουργικές αμφιθυμίες, αναβλητικότητα, προσπάθειες ετεροπροσδιορισμού, καθυστερήσεις, ψευδοδιλήμματα, προσωπικές πρακτικές και λέτε όσοι δεν μπορούν από τους υπουργούς να παραιτηθούν. Ποιους εννοείτε? Είναι ένας, δύο, πέντε? Πώς είναι αυτοί οι υπουργοί? Καταρχήν, να πούμε και ότι και ο Θανάσης και εγώ πιστεύουμε ότι η κατάσταση δεν είναι αδιέξοδη, ότι μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, ότι υπάρχει μια προοπτική και υπάρχει μια δυνατότητα. Για να τα βγάλουμε πείτε μου όμως για αυτό που σας ρώτησα, για τους υπουργούς. Θα σας απαντήσω σε αυτό. Για να τα βγάλουμε πέρα όμως, θα πρέπει να υπάρξει μια κυβερνητική δράση, η οποία δυστυχώς δεν είναι αυτή η οποία υπήρξε και το πρώτο εξάμεινο του 2011. Πείτε το απλά με το όνομά του. Πάντως, ξέρετε, κύριε Βουδούρη, δεν είναι μόνο υπουργοί που δεν τραβάνε. Το ίδιο κλίμα υπάρχει και στην κοινοβουλευτική ομάδα, κύριε Βουδούρη. Από τη μία υπάρχουν υπουργοί που δεν τραβάνε, που διστάζουν να προχωρήσουν την πολιτική των μεταρρυθμίσεων, και από την άλλη είναι και μια κοινοβουλευτική ομάδα που σε πολλές περιπτώσεις έκανε αντίσταση στην πορεία των μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι και βουλευτές. Έτσι όπως το περιγράφεται, θα συμφωνήσω, αλλά το κυβερνητικό έργο γίνεται καταρχήν με τους υπουργούς. Και οι υπουργοί διορίζονται από τον Πρωθυπουργό για να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα. Ορισμένοι υπουργοί κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ορισμένοι άλλοι υπουργοί δυστυχώς δεν έχουν πετύχει. Πόσοι είναι αυτοί, κύριε Βουδούρη? Ένας, δύο, πέντε, πόσους έχει στο μυαλό? Αυτό θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός. Αυτό θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός. Εσείς όμως περιγράφετε παραλήψεις υπουργών. Αυτές οι παραλήψεις έχετε δει ότι είναι πράγματα που δεν έγιναν από τους περισσότερους υπουργούς? Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Να μας δώσετε ένα παράδειγμα. Δώστε μας ένα παράδειγμα που δεν τράβηξε ο υπουργός τη μεταρρύθμιση. Γιατί το ενιαίο μισθολόγιο έχει καθυστερήσει τόσο πολύ? Γιατί μιλάμε τόσο καιρό για ένα ενιαίο μισθολόγιο και βγάζουμε μια προσωπική διαφορά η οποία στην ουσία ακυρώνει την ουσία αυτού του μέτρου? Και προφανώς οι δανειστές μας αποκομίζουν την εντύπωση ότι πάμε να τους κοροϊδέψουμε. Πολιτική της ντρίμπλας δεν γίνεται πλέον. Εμείς μπορούμε να βάσουμε ονόματα. Ο αρχικός σχεδιασμός, κύριε Βουδούρη, εσείς δεν θα βάλετε ονόματα, γιατί δεν θέλετε φυσικά να πείτε ο ένας καθυστερεί, ο άλλος καθυστερεί. Πάντως, ο αρχικός σχεδιασμός ήταν από τον κύριο Ραγκούση και τον κύριο Παπακοσταντίνου. Ο δεύτερος σχεδιασμός που καθυστερεί είναι από τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Ρέπα. Δεν υπάρχουν άλλα ονόματα. Μην μου πείτε, εγώ λέω τα ονόματα. Άλλα ονόματα δεν υπάρχουν. Κύριε Καψή, δεν είναι ο στόχος μου να το καταλαβαίνω. Εμάς όμως είναι. Εγώ λέω το δουλειά μας να βάζουμε και τα ονόματα. Κύριε Καψή, είναι δική σας παραδοχή των δημοσιογράφων ότι δυστυχώς δεν έχουμε προχωρήσει με τους ρυθμούς που χρειάζεται. Σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο ανοιχτικοί. Αλλά σήμερα από αυτή την κατάσταση δεν γίνεται. Δεν γίνεται να υπάρχουν υπουργεία που δεν έχουν επιτύχει τους στόχους και αυτό να μην έχει συνέπεια. Θα δεν γίνεται να δώσετε και το παράδειγμα των πιστών επαγγελμάτων, υποθέτω. Όπου επίσης υπουργοί τρέναρα. Και αυτό. Αλλά δεν γίνεται εμείς να λέμε ότι το πρόβλημα στο δημόσιο τομέα είναι ότι οι καλοί και οι κακοί δεν διαφοροποιούνται και να μην έχουμε μια αντίστοιχη στάση για τους υπουργούς. Πάντως, κύριε Βουδούρη, αν παρακολουθήσουμε το σκεπτικό σας, επειδή συμφωνώ μαζί σας και το έχουμε πει κατ' επανάληψη από το Μέγκα ότι στους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα από αυτά που είχε υποσχεθεί να κάνει. Όχι. Τότε στη λίστα, όχι, το λέω εγώ αυτό. Τότε στη λίστα είναι όλοι οι υπουργοί. Εσείς δηλαδή καλείτε τον Πρωθυπουργό να αντικαταστήσει τη μισή κυβέρνηση, τουλάχιστον. Διότι η φράση σας είναι, μισό λεπτό, θεωρούμε επιβεβλημένο όσα μέλη της κυβέρνησης δεν αντέχουν την πίεση ή βάζουν σε προτεραιότητα προσωπικές πορείες να αποχωρήσουν από αυτή, να παραιτηθούν δηλαδή. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι αδικούμε. Δηλαδή, κύριε Βουδούρη, με συγχωρείτε. Ποιος υπουργός έβαλε την προσωπική του πορεία μπροστά σε κάποιο θέμα? Γιατί μην μου πείτε για το ενιαίο μισθολόγιο ή για τα ανοιχτά επαγγέλματα. Κύριε Χασαπόπουλε, νομίζω ότι το ξέρετε εξίσου καλά όσο και εμένα. Έχω πει επίσης, αν θέλετε να μιλήσω πιο ανοιχτά, ότι η άποψή μου είναι ότι οι υπουργοί πρέπει να είναι υπουργοί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με το αντικείμενό τους. Δεν καταλαβαίνω πώς κατά περιόδους βγαίνουν οι υπουργοί και παίρνουν θέσεις για θέματα γενικής πολιτικής και μετά άλλοι υπουργοί παίρνουν άλλες θέσεις. Αυτό πρέπει πλέον να σταματήσει.
Περιγράφεται λοιπόν πολλές λειτουργίες της κυβέρνησης, ανάγλυφα, ονοείτο. Εγώ θα υπογραμμίσω κλείνοντας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βουδούρη. Είναι προφανές ότι ζητάτε παραιτήσεις υπουργών που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Μιλάνε πολύ και κάνουν λίγα. Και ο χρόνος περνάει.